Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του ενακτήρια ομιλία για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όπως προέκυψε από τις εκλογές της 20ης του Σεπτέμβρη, η κυβέρνηση είναι αυτή που θα βγάλει την κρίση από τη χώρα από την κρίση στο τέλος της τετραετίας. Και τούτο γιατί η κυβέρνηση θέτει συγκεκριμένους στόχους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους, και έχει σχέδιο και το όραμα για να τους επιτύχει. Έχει διάθεση για σκληρή δουλειά και βαθιά γνώση των ζητημάτων που τερματώνουν την κοινωνία και την οικονομία. Έχει όμως και άλλο ένα βασικό πλεονέκτημα. Έχει καθαρά χέρια, χωρίς εξαρτήσεις, γεγονός που αφενός της επιτρέπει να συγκρουστεί με συμφέροντα, αφετέρου όμως προκαλεί τον επικοινωνιακό πόλεμο εναντίον της. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση με τη φορολογία των αγροτών. Εξαπλώνεται ένα τεράστιο σύννεφο παραπληροφόρησης και τρομοκρατίας που θυμίζει μεθόδους άλλων εποχών. Η πραγματικότητα όμως είναι η εξής. Σύμφωνα με τον νόμο 4172 του 2013, προβλεπόταν η φορολόγηση των αγροτών από το πρώτο ευρώ για όλα τα αγροτικά εισοδήματα, τις επιδοτήσεις, ακόμα και τις αποζημιώσεις. Δηλαδή, αν κάποιος αγρότης πάθαινε μία καταστροφή στην παραγωγή του και λάμβανε αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για την απώλεια του εισοδήματός του, αυτή η αποζημίωση θα φορολογείται με 13% από το πρώτο ευρώ. Το ίδιο ίσχυε για τις επιδοτήσεις από το πρώτο ευρώ, σύμφωνα πάντα με το 4172 του 2013. Με το νόμο 4328 που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το Μάιο του 2015, εξαιρέθηκαν από τη φορολόγηση οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις έως 12.000 ευρώ για τα εισοδήματα του 2014 και του 2015, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που κατέθεσαν οι αγρότες το 2015 φέτο, αλλά και αυτές που θα καταθέσουν το 2016. Συνεπώς, οι αγρότες γλίτωσαν σημαντική φορολόγηση για φέτο και για το 2016. Αυτή και μόνο αυτή είναι η αλήθεια. Για όσους βέβαια έχουν την παραμικρή αμφιβολία, καταθέτω στα πρακτικά τη σχετική εγκύκλιο, αν θέλετε, την Πολ 1116 από 16 του 2015 του Υπουργείου Οικονομικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την υπογραφή της κυρίας Σαββαίδου, που εξηγεί αναλυτικά τι ίσχυε και τι ισχύει. Επίσης, πραγματικότητα είναι ότι το μέγα σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας βρίσκεται πλέον στον εισαγγελέα και διερευνάται. Η Αγροτική Τράπεζα, η τράπεζα που χρηματοδότησε την αγροτική παραγωγή και έχει υποθηκευμένο το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, έγινε πεδίο καταλήστευσης και τελικά χαρίστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης, πραγματικότητα είναι η διάσωση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης μαζί με το εισόδημα χιλιάδων τευτλοπαραγωγών της Βόρειας Ελλάδας. Τώρα, σχετικά με αυτά που ορίζει η συμφωνία με τους εταίρους. Έχει συμφωνηθεί ο διαχωρισμός στον κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Μα αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των πραγματικών αγροτών. Ο διαχωρισμός των πραγματικών αγροτών συμβάλλει στο να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα σε αυτούς που διαβιούν από την πρωτογενή παραγωγή, ώστε να συνεχίσουν να παράγουν, να παραμείνουν στη γη τους και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του σύγχρονου Έλληνα αγρότη και της ελληνικής γεωργίας. Το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο είναι τα 20 δις ευρώ, όπως εξήγηλε χτες ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, 100% κοινοτικά κονδύλια, χρήματα της νέας ΚΑΠ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην πιο πάνω κατεύθυνση ως εξής. Στηρίζοντας το εισόδημα του Έλληνα παραγωγού, ιδιαίτερη μέρημνα θα δοθεί στα εισοδήματα όσων δραστηριοποιούνται σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Δεύτερον, υλοποιώντας εμπροστοβαρώς τα μέτρα που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας και του εισοδήματος των αγροτικών οικοκυριών. Τρίτον, στοχεύοντας τη δημιουργία συμβολευτικών δομών για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των παραγωγών, ώστε να καλυφθεί το μεγάλο κενό που έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια των γεωργικών εφαρμογών. Τέταρτον, στοχεύοντας τη βελτίωση της ποιότητας, τη διαφοροποίηση, την προστιθέμενη αξία, τις εξαγωγές και το οικολογικό αποτύπωμα των αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Κατά το παρελθόν, τα χρήματα από ευρωπαϊκούς πόρους σπαταλήθηκαν στην αγορά πανάκριβου γεωργικού εξοπλισμού, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της γεωργικής παραγωγής και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αντίθετα, οδήγησαν στην οικονομική επιβάρυνση του παραγωγού. Όσο αφορά το εξαιρετικά φλέγον θέμα της φορολόγησης των αγροτών τώρα, για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2016 και μετά,
Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατευτούν οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτό θα γίνει μέσω της διατήρησης του αφορολογήτου των επιδοτήσεων για το μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων αγροτών. Με τη διατήρηση του πλήρους αφορολόγητου των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Με την αναγνώριση αφανών μέχρι σήμερα δαπανών για την οικογενειακή εργασία που προσφέρουν πραγματικά τα μέλη της οικογένειας στο αγρότη. Τέλος, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα πραγματικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα για τον αγρότη και τα μέλη της οικογένειάς του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προηγούμενες πολιτικές στον τομέα της αγροτικής πολιτικής απέτυχαν παταγωγός. Στους Έλληνες αγρότες οφείλονται χρήματα τόσο από τον ΕΛΓΑ όσο και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ανάγονται στο 2011 ακόμα και παλιότερα. Τα πρόστιμα που έρχονται από τα γνωστά πακέτα ξεπερνούν τα 3 δις. Η πρωτογενής παραγωγή συρρυκνώθηκε στο 3% του ΑΕΠ. Αυτή την κατάσταση παρέλαβε λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση. Όμως επειδή ακριβώς έχουμε διαφορετική λογική, θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να αναστρέψουμε αυτό το περιβάλλον τόσο για τον Έλληνα αγρότη όσο και για την ελληνική οικονομία. Και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.